Κάθετα αντίθετα εμφανίζονται έμποροι και καταναλωτές. Έπειτα από την κατάθεση του νομοσχεδίου από το Υπουργείο Ανάπτυξης, το οποίο δίνει τη δυνατότητα να είναι ανοιχτά τα καταστήματα 52 Κυριακές. Όταν θέλουμε να ψωνίσουμε, θα ψωνίσουμε και τις άλλες μέρες. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει λόγος να είναι στις Κυριακές ανοιχτά, γιατί η ζήτηση είναι τόσο μικρή από τους καταναλωτές λόγω έλλειψης ρευστότητας. Με αποτέλεσμα θα είναι αδωρονάδωρον. Προς το παρόν το μέτρο αφορά 13 περιοχές της χώρας, τα καταστήματα των οποίων θα λειτουργούν και την Κυριακή, με τους εμπόρους να εκφράζουν φόβους ότι αυτό το μέτρο ίσως επεκταθεί σε όλη την Ελλάδα. Είχαμε πει ότι 7 Κυριακές θα φέρουν 14 και από τις 14 πάμε στις 52. Επαληθευτήκαμε. Η κυβέρνηση αυτό που θέλει είναι να κλείσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η δυναμική της αγοράς δεν είναι κάτι που μπορεί να δικαιολογήσει 52 Κυριακές. Πληθυσμιακά δεν είμαστε τόσο μεγάλοι. Στο μνημόνιο αναφέρεται πως η σχετική υπουργική απόφαση που όπως είχε προαναγγελθεί θα έπρεπε να εκδοθεί μέχρι την 7η Ιουλίου του 2014, δηλαδή μέχρι και χθες. Βάσει των όσων φέρεται να έχουν συμφωνηθεί με την Τρόικα, θα επαναξιολογηθεί το ζήτημα της κυριακάτικης λειτουργίας των καταστημάτων την άνοιξη του 2015, χωρίς να αποκλείεται η πλήρης απελευθέρωση του ωραρίου σε όλη τη χώρα. Είχαμε ζητήσει από τον Εμπορικό Σύλλογο διάλογο, συζήτηση. Ο Εμπορικός Σύλλογος αποφάσισε να ασχολείται, να ξοδεύει το χρόνο του φτιάχνοντας πανό και να κυκλοφορεί στην πόλη τις Κυριακές με ντουντούκες. Ας καταλάβουν και αυτοί που μέχρι πρότινος, σαν επιχειρηματίες, έβλεπαν τα συμφέροντά τους στα κυβερνώντα κόμματα, ότι αυτά τα κόμματα τώρα έχουν μετατοπιστεί και έχουν πάρει πολύ μεγαλύτερους παίκτες από αυτούς τους ιδίους. Την ερχόμενη Δευτέρα εξάλλου, 14 Ιουλίου, ξεκινούν οι καλοκαιρινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως το Σάββατο 30 Αυγούστου. Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, όλα τα καταστήματα επιτρέπεται να είναι ανοιχτά την Κυριακή 20 Ιουλίου, καθώς αποτελεί την πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων.